Λοιπόν, ελάτε να αρχίσουμε. Όσο πιο γρήγορα θα αρχίσετε, τόσο πιο γρήγορα θα φύγετε στο σπίτι σας. Κοίτα τι όμορφο αγόρι, Άλεξ 11 ετών. Θα του βάλω like. Wow, και αυτός μου έβαλε. Και μου έγραψε γεια σου κούκλα. Ναι, αλλά δεν είναι δικιά σου φωτογραφία. Είμαι εγώ, ο Άλεξ. Και είμαι 11 ετών και βάζω ψεύτικα στοιχεία. Αγόρια, κάποιον παρακολουθείτε. Μέχρι να σου εξηγήσουμε, άστο. Απλώς ο Οδυσσέας έχει ένα ραντεβού και απλώς τον παρακολουθούμε. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είσαστε καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε τα βιντεάκια μας. Ναι παιδιά, κάντε εγγραφή να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα. Όσοι δεν ξέρετε πώς κάνουμε εγγραφή πάνω κάτω από αυτό το βίντεο, πατάμε το κόκκινο κουμπάκι και γίνεται γκρι. Αν είναι ήδη γκρι, τότε έχεις κάνει ήδη εγγραφή. Αν είναι κόκκινο, πάτα το για να κάνεις αμέσως τώρα εγγραφή. Επίσης πάτα το καμπανοκουδουνάκι για να μην χάνεις ούτε ένα καινούριο βίντεο που θα βγάλω στο κανάλι. Και εμείς πάμε στο βίντεο και μην ξεχάσετε like. Με παράτησε, δεν θα τον συγχωρέσω ποτέ ο παλαιοπροδότης. Κίκη, πρέπει να μιλήσετε, σταματήστε να τσακώνεστε όλη την ώρα. Και δηλαδή μου λες τώρα πως αρέσει να τσακώνεσαι. Ναι, εγώ δεν συγχωρώ τους προδότες, έκανε την επιλογή του, αλλά όχι στη δικιά μου πλευρά. Αφού δεν το χρειάζεσαι. Εκεί τουλάχιστον έτσι είναι πιο ενδιαφέρον. Κίκη, σταμάτα, απλά πάρε και γνωρίσουμε κάποιον άλλον. Και εγώ πρέπει να πάρω το τηλέφωνο του Γιάννη. Και εγώ τον Πέτρο. Τόσο εύκολο να λένε να γνωρίσεις με κάποιον. Με ποιον, στο site γνωριμίας. Γιατί και όχι. Θα περάσει και ωραία χρόνος. Μόνο που δεν θα βάλω αληθινό όνομα. Θα το βάλω... Βάλια. Όχι, δεν θέλω Βάλια. Ιωάννα. Όχι. Θα το βάλω Αριάννα. Αριάννα, ωραία. Και τώρα πρέπει να βρω μία ψεύτικη φωτογραφία. Σταθιά, εγώ είμαι. Λοιπόν, πρόσεχε, επειδή τώρα και εκεί μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να σε εκδικηθεί. Και μη φέρνεις τη Βασιλική, εντάξει. Ωραία, έλα, γεια. Έκανα αυτό που μου είπατε, κατέβασα το site γνωριμίας. Τι έγινε? Εκεί κατέβασα σαν γνωριμιών. Γίνα εδώ. Ποια μου δείχνεις, Αριάννα 11 ετών, ποια είναι αυτή? Εγώ είμαι. Μέχρι τώρα δεν θέλω να βάλω αληθινά στοιχεία. Είμαι μέχρι τώρα η Αριάννα 11 ετών. Και αν χρειαστεί να συναντηθείς? Και αν χρειαστώ να συναντηθώ, θα σκεφτώ κάτι. Καλά, δικό σου πρόβλημα. Είπα να βρω κοπέλα, επειδή όλοι εσείς έχετε, ενώ εγώ δεν έχω. Ποιος είναι αυτός, ο φίλος σου? Είμαι εγώ, ο Άλεξ, και είμαι 11 ετών και βάζω ψεύτικα στοιχεία. Ναι, είσαι ο Άλεξ, αλλά άμα αποφασίζεις να πάτε ραντεβού... Εδώ, άμα είναι όμορφη, άμα όχι, άμα είναι φαφίγο, πού ξέρεις, μπορεί να είναι κανένας κροκόδιλος. Για σένα μπορεί να μην είναι κροκόδιλος, αλλά για αυτήν, πού ξέρεις, μπορεί και να είσαι κροκόδιλος. Καλά, εμείς πάμε στη τάξη. Πάμε. Καλημέρα! Είσαστε έτοιμοι για νέες δύσκολες μέρες? Πω, κυρία, πότε θα σταματήσουν αυτές οι δύσκολες ημέρες? Σε λίγο. Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας! Λοιπόν, τα αγόρια θα καθαρίσουν την κουζίνα και τα κορίτσια το δωμάτιό μου. Τέλεια, θα φάνε κιόλας. Λοιπόν, ελάτε να αρχίσουμε. Όσο πιο γρήγορα θα αρχίσετε, τόσο πιο γρήγορα θα φύγετε στο σπίτι σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Περιμένετε με, γλυκά κουρασανάκια. Οδυσσέα, για ποιον μιλάς τώρα? Για τα κουρασανάκια, για ποιον άλλον? Όχι, απλώς νόμιζα πως χαρακτήριζες κάποια που σου γράφει στο site, δηλαδή στον Άλεξ. Αλήθεια, πρέπει να δω ποιο κορίτσι έγραψε στον Άλεξ 11 ετών. Όπα! Α! Κίκη, δεν θες να μας βοηθήσεις? Σε λίγο θα βοηθήσω, σε λίγο. Απλώς τώρα έχω βρει όλο το σχολείο εκεί μέσα. Ακόμα και τον κύριο γυμναστή. Αλήθεια, για δείξε μας.
καημένος, δεν άντεξε ότι η Γερμανικού θα παντρευτεί. Κοίτα τι όμορφο αγόρι, Άλεξ 11 ετών, θα του βάλω like. Wow, και αυτός μου έβαλε και μου έγραψε γεια σου κούκλα. Ναι, αλλά δεν είναι δικιά σου φωτογραφία. Ναι, και γράφει ένα αγόρι που δεν το ξέρεις καν και δεν είναι καν από το σχολείο μας. Δεν χρειάζομαι κανέναν από το σχολείο μας, τους ξέρω όλους. Και γενικώς, αυτό που είπες πριν Κωνσταντίνα δεν είναι κάτι, δεν έχει σημασία, απλώς μιλάμε μέχρι τώρα. Και αν έχει και αυτός ξένη φωτογραφία? Δεν νομίζω, αφού τα αγόρια δεν υποφέρουνε, γιατί να το κάνει, γιατί το χρειάζεται. Και γιατί εσύ το χρειάζεσαι? Γιατί δεν θέλω να με βρει κανένας από το site γνωριμίας. Και πώς θέλεις να βρεις αγόρι αν έχεις τη φωτογραφία σου? Μπορεί να μην το αρέσει εσύ, αλλά αυτή η φωτογραφία. Πόρε Βικτόρια, σταμάτα, μετά θα βρω άκρη μόνη μου. Φου, όρτασα. Ναι, μόνο που μας έστειλε να καθαρίσουμε, όχι να φάμε. Αφού βοηθήσαμε. Όπα! Όπα, δες τη μωρό μου που έγραψε η Αριάδνη 11 ετών. Μόνο που της αρέσει ένας ξένος. Μόλις με δει, θα λιποθυμήσει από την ομορφιά μου. Ναι, ναι, έτσι νομίζεις. Πάρε στοίχημα ότι μόλις με δει η Αριάδνη θα λιποθυμήσει. Ωραία, πάμε όμως. Ποιο? Οποιοδήποτε. Ωραία. Παύλο, κόψε. Οκ. Για ποιο στοίχημα εδώ πέρα μιλάμε? Για ότι ποιος θα ζητήσει τη σφουγγαρίστρα. Δεν έχετε με κάτι άλλο να ασχοληθείτε, τεμπέλεντες, ε? Είχαμε τελειώσει όλα, αλλά μας έμεινε να το να σφουγγαρίσουμε, που τη σφουγγαρίστρα την έχετε μόνο εσείς. Θα έρθω αργότερα και θα ελέγξω πως τα κάνατε όλα. Ωραία παιδιά, πάμε να καθαρίσουμε. Πάμε, αλλά είδατε τη λυκή σοκολάτα που είχε στο ψυγείο? Σφουγγαρίζουμε, Οδυσσέα, σφουγγαρίζουμε! Ναι, θα σφουγγαρίζουμε και θα τρώμε μαζί. Κορίτσια, με κάλεσε για ραντεβού! Όχι εσένα, την Αριάννα. Άκου, τι μου στείλε. Γεια σου όμορφη lady, κι ας μη σε έχω δει ποτέ, σε έχω ερωτευτεί με τη μία. Σε περιμένω στο σχολείο και λέει τη διεύθυνσή μας. Και δεν σου φαίνεται περίεργο ότι σε φωνάζει στο σχολείο μας? Όχι, γιατί δεν χρειάζεται να πηγαίνω μακριά. Ναι, αλλά δεν είναι από το σχολείο μας. Μπορεί να μην είναι από το σχολείο μας, αλλά να είναι καινούριος και να ήρθε το σχολείο και να μου είπε να συναντηθούμε εδώ. Μου φαίνεται πως κάτι δεν πάει καλά. Όλα καλά θα είναι. Πάμε στοίχημα. Δεν θα πάμε στοίχημα γιατί ανησυχούμε για σένα. Ένα αγόρι που δεν το έχεις δει ποτέ σε φωνάζει στο σχολείο μας. Θα δεις, όλα καλά θα είναι. Και θα έχω ένα αγόρι που θα τον λένε Άλεξ. Και αν όχι? Και αν όχι, τότε θα πλύνω όλο το σχολείο μόνη μου. Θα δούμε. Καλά, τώρα γράψτε. Ωραία, τώρα πάμε στο μπαλκόνι. Εμείς θα σε παρακολουθούμε. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Καλή τύχη. Ωχ, Κίκη, γιατί είσαι εδώ? Τελειώσαμε και τώρα περιμένω τα κορίτσια για να φύγουμε. Εσύ γιατί δεν πας σπίτι? Απλώς περιμένω κάποιον. Ποιον? Τα αγόρια! Αργείς καπού! Όχι! Ναι! Όχι! Περιμένω! Εσένα τι σε νοιάζει! Άσε με! Άστο! Αγόρια, κάποιον παρακολουθείτε! Μέχρι να σου εξηγήσουμε, άστο! Απλώς ο Οδυσσέας έχει ένα ραντεβού και απλώς τον παρακολουθούμε. Περίεργο! Και η Κική έχει ραντεβού! Πώς γίνεται αυτό? Είναι ένας Αλέξ που τη φωνάξε εδώ πέρα για ραντεβού. Αλέξ! Είναι η Αριάννα. Δηλαδή ο Οδυσσέας είναι ο Άλεξ. Ναι. Κρυφτείτε, σε λίγο θα έρθει. Έχει έρθει ήδη. Εδώ η Αριάννα και αυτός είναι ο Άλεξ. Τι! Τουλάχιστον ξέρεις άμα δεν είναι κροκόδιλος. Γιατί έβαλες ξένη φωτογραφία? Και εσύ τι έκανες? Οδυσσέα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θυμάσαι το στοίχημα, πρέπει να σε χτυπήσω.
Oh yeah! Τι χαζός που είναι αυτός. Τι μας είπες. Πήγαινε καθάρισε με το σχολείο. Τι έγινε. Εκεί ανέβασα. Όχι, απλώς νόμιζα πως χαρακτήριζες κάποια κοπέλα που σου έγραψε στο...